Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές. Η ζωή του θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ο πατέρας του ήταν τζαγκάρης και έπαιζε μαντολίνο. Τον έχασε όμως στα 11 του χρόνια και άρχισε ο ίδιος να παίζει το μαντολίνο του πατέρα του. Στη συνέχεια έμαθε βιολί, αλλά η μεγάλη του αγάπη αποδείχθηκε το μπουζούκι. Τα πρώτα του τραγούδια τα έγραψε σε ηλικία 15 ετών. Πολλοί λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας δημιουργός του λαϊκού τραγουδιού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα αληθινό σενάριο. Τη ζωή του Βασίλη Τσιτσάνη. Για να γράψω ένα τραγούδι, μπορούσα να πετάξω 10 και 20 και 25 τραγούδια, αρκεί να πετύχω εκείνο που ήθελα εγώ. Πολλές φορές το ένα δεν μου άρεσε, το άλλο δεν με ικανοποιούσε πολύ και αυτό και από την αρχή. Λέω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω. Μια νύχτα στο λιμάνι, μια μικρή κοπέλα από το Βασαλιμάνι. Τρικαλινή, παλιά μ' αγάπη, όλο ανάμνηση γεμάτη. Ήρθα να σε συναντήσω και να σε. Είμαστε στα Τρίκαλα, στη γυναίκα του γνωστού μας, του μεγάλου λαϊκού μουσικού συνθέτη, Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε εδώ το 1915. Εδώ τέλειωσε το γυμνάσιο. Εδώ μέχρι που κατέβηκε στην Αθήνα το 1936. Οι γονείς του ήταν από εδώ. Οι γονείς του, ο πατέρας του και η μάνα του ήρθαν από την Ήπειρο. Ο πατέρας του ήταν από τα Γιάννενα και η μάνα του ήταν από τα Ζαγόρια, Ήπειρο. Ήρθαν εδώ μια μεγάλη οικογένεια. Ήρθαν και εδώ και αυτοί να βρουν μια στρέχα, να μείνουν για να ζήσουν. Γιατί τα Τρίκαλα τότε ήταν ελεύθερα. Ενώ η Ήπειρος ακόμα δεν είχε απελευθερωθεί. Ο πατέρας του Τσιτσάνη ήταν από τα Γιάννενα. Ήρθε εδώ 18 χρονών. Ήρθε για να καταταγεί στο στρατό τότε με τον πόλεμο του Δηλεγιάννη, το χαμένο πόλεμο. Ήτανε σαν γαλοποιός, δηλαδή έφυγε τα παπούτσα που φοράγανε οι φαντάροι. Τελειώνοντας ο πόλεμος, έμενε εδώ και λίγο. Πήγε πίσω στην Ήπειρο, στα Ζαγόρια. Πήρε τη γυναίκα του, τη Βικτωρία, τη Βίτο όπως λέγανε, και ήρθαν εδώ, αμέσως μετά. Στην αρχή μένανε σε ένα χωριό, το Κυπάκι, ένα συνοικισμός, ένα χωριό, τα Τρίκαλα. Ώσπου το 1900 έχτισε ένα σπίτι δίπατο. Με τραγούδια σε γλεντούσα. Κρυφά σε λαχταρούσα. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλής στη δουλειά του, ήταν τσαρουχάς. Έκανε τα περίφημα γιαννιώτικα τσαρούχια, τα ραφτά. Και πολλά από αυτά έστελνε στην ανακτορική φρουρά για τους τσουλιάδες. Ο πατέρας μου ήταν και κυνηγός περίφημος. Επίσης είχε μια μαντόλα ιταλική, την οποία αργότερα έκανε μπουζούκι και έπαιζε όταν τελείωνε από τη δουλειά του όλο κλέφτηκα τραγούδια. Και έτσι εγώ τραγουδούσε.
Αργότερα όταν πέθανε, γιατί όσο ζούσε δεν μας άφηνε να αγγίξουμε εμείς όργανο. Είχα μανία να δω τι όργανο είναι, να το πιάσω στα χέρια μου, τέλος πάντων να δω. Με εγωίτευσε. Και σε λίγο σε έκανα εξάμενο, ξεφέρει έχω γίνει. Ο Τσιτσάνης από το σπίτι του να πάει στο σχολείο, περνούσε από καφέ Αμάν, από καφέ Σαντάν, από ταβέρνες που είχαν μέσα δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή είχε έδεσε επαφή και με τα λαϊκά και με τη δημοτική μουσική και με την μουσική την ευρωπαϊκή, τις σκαντάδες. Υπήρχαν πολλές σκαντάδες στο Βαρούσι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Σ' αγαπώ και το φωνάζω, σ' αγαπώ και το φωνάζω, δώσε βάση τι θα πω». Αυτό τα έλεγε μέσα στο Βαρούσι. Δηλαδή ήταν καταδόρυγο, αλλά έφερε τον Μποζούκι μέσα στο Βαρούσι. Τα πρώτα του μουσικά μαθήματα ήταν η βιολή. Όμως εγώ ψάχνοντας πιστεύω ότι ο Βασίλης είχε πολλά ακούσματα από γύρω και πιο πολλά από όλα από τον πατέρα του, ο οποίος επειδή ήταν το στερνοπαίδετο, ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του και κατέβαινε στο Λυθαίο, εκεί στην άκρη του Λυθαίου, και μαζί του και ο Βασίλης, και έπαιζε τραγούδια της Επίρου και προπαντός μυρολόγια. Γι' αυτό αν θα παρακολουθήσετε, και χωρίς να είναι κάποιος μουσικός ή δίμονος δηλαδή στη μουσική, θα δουν ότι τα τραγούδια του Βασίλη έχουν ένα κλάμα, έχουν ένα μυρολόγιο, έχουν έναν πόνο επάνω. Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ και προς την πόρτα σου περνώ. Η οικογένεια του Τσιτσάνη ήταν πολύτεκνη. Από τα 14 παιδιά της οικογένειας όμως, επέζησαν μόνο τα 4. Με το μπουζούκι μου γλυκά. Ο πατέρας ήταν και 14 παιδιά. Ζήσαν 4. Πριν από το βασίλειο αυτόν, υπήρχε ένας άλλος βασίλης, ο οποίος πέθανε 2 μήνες αφού γεννήθηκε τούτος ο Βασίλης. Και έτσι τον βαφτίσανε και αυτόν Βασίλη. Λοιπόν, έκανε τα 4 παιδιά που ζήσαν, ο Νίκος ο Μεγάλος, ο Χρήστος που έπαιζε και αυτός ο ωραίο μπουζούκι, καταπληκτικός. Έχει γράψει και κάποια τραγούδια τα οποία τα έχει δώσει στο Βασίλη και ο Βασίλης τα έχει διορθώσει και ο Βασίλης λέει αυτά και αυτά είναι το Χρήστο. Του έχει δώσει και παίρνει και τα ποσοστά, όπως έχει βάλει και ποσοστά και πριν και η μάνα του. Λέει αυτά τα τραγούδια, τα ποσοστά να πάνε στη μάνα του. Είχε και μια αδερφή, η οποία έχει πεθάνει τώρα και αυτή. Μετά το θάνατο του πατέρα του 1927, συνέπεσε η οικονομική, να συμβεί και η οικονομική κρίση του 1929, η οποία στην Ελλάδα έφτασε γύρω στο 30-31. Και τότε, μετά από ατυχείς επιχειρήσεις των αδελφών του, των μεγαλυτέρων, του Νίκου και του Χρήστου, ό,τι χρήματα είχαν στην μπάντα, ο πατέρας του είχε αποταμίευση, όλα αυτά εξανεμίστηκαν μέσα σε εκείνα τα φοβερά χρόνια, όπου στα Τρίκαλα συνέβαιναν τέρατα και σημεία, πίναγε ο κόσμος δηλαδή και διαμαρτύρονταν κάθε μέρα. Εκεί λοιπόν, από εκείνη την περίοδο και μετά, αρχίζει ουσιαστικά η περίοδος της μεγάλης φτώχειας της οικογένειας της Τζάνη, και αυτά τα χρόνια είναι τα μαύρα χρόνια που θυμάται και ο Βασίλης. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και το μπουζούκι γενικότερα, αλλά και τα μουσικά όργανα γενικότερα, ζετιανόξυλα τα λέγανε πολύ τα μουσικά όργανα, δεν είχαν και πολύ μεγάλη πέραση στον υπόλοιπο κόσμο. Το σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι, αφού την πόρτα σου την άφησες κλειστή. Θα μείνω έξω μια και το βάλες γυνάτι, κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί.
καμίνο έξω μια και το βάλες γυμνάτη. Κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Αργότερα στο γυμνάσιο είχαμε έναν Ιταλό καθηγητή και γράφτηκα και μάθαινα βιολί. Έλεγε πολλά κολακευτικά για μένα. Σε δυο μήνες μέσα είχα μάθει, θυμάμαι, τα τρία τεύχη της Μεθόδου Λαωρέ και το Άβη Μαρή απ' έξω. Δίθενα πολλές συναυλίες στο γυμνασίο και ο καθηγητής αυτός έλεγε ότι μια μέρα θα γίνω μεγάλος βιολίστας. Στα τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τόσα αρκαπιά. Εδώ είναι τα στενά κατά το τραγούδι του Σακαφλιά. Τα τρίκαλα τα δυο στενά που λένε. Μύθος βέβαια, αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι μύθος. Ο Σακαφλιάς δεν ήταν τρικαλινός. Ο Σακαφλιάς ήταν μάλλον Πειραιώτης, ήταν κατάδικος, είναι επιμεταξά. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Τζιτσάνη. Στα τρίκαλα στα δυο στενά σκοτώθηκε ο Σακαφλιάς. Ο Σακαφλιάς ήταν επιμεταξά κι αυτό. Επιμέταξα. Βέβαια υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι το τραγούδι λέει στα τρίκαλα στα δυο στενά σκοτώθηκε ο Σακαφλιάς. Εάν έβαζα φυσικά σκοτώσανε τότε, θα μου το απέρευε. Ο Τζιτσάνης εννοούσε βέβαια τα πιθανόντα στενά της φυλακής, ο οποίος ο Σακαφλιάς ήρθε κρατούμενος από άλλες φυλακές, στις φυλακές Τρικάλων. Η αλήθεια είναι ότι ο Σακαφλιάς σκοτώθηκε μέσα στη φυλακή, σε ένα διάδρομο της φυλακής, από συγκρατούμενό του. Η αστική τάξη των Τρικάλων, ακολουθώντας τα χνάρια των τσιφλικάδων των παλιών, οι οποίοι είχαν έρθει από τη Γαλλία της Belle Époque εκείνης της εποχής, είχαν και αυτή την οτροπία ότι εμείς έχουμε λεφτά, είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους τους παρακατιανούς, και φυσικά εδώ πέρα υπήρχε μια μεγάλη, πώς να πούμε έτσι, ταξική σύγκρουση ή αν θέλετε υπεροψία εκ μέρους αυτών των ανθρώπων προς τους άλλους. Ξεκίνησα τόσο δειλά την καριέρα μου, τόσο φοβισμένα, τόσο αισθανόμουν ταπεινός, πιο μικρός από τους άλλους ανθρώπους, διότι ο μουσικός τότε είχε την κακή φήμη. Ήταν εκείνο που λέμε που πήγαινε στα πανηγύρια και ο καθένας κολούσε τις ζεκάρεις. Έξερε. Καταλαβαίνετε, τώρα μην πω και τα υπόλοιπα. Και αυτά και είχα μια φοβία είχα. Yeah.
Βασίλης Τσιτσάνης, εκτός από το μπουζούκι, αγαπούσε και τον αθλητισμό. Ο ίδιος ήταν αθλητής και διακρίθηκε στα 100 μέτρα, στο ύψος και στο άλμα εις μήκος. Ο Τσιτσάνης ήταν αθλητής στον μουσικό αθλητικό σύλλογο, γυμνασιακό σύλλογο Τρικάλων, που πρόεδρος αυτού του σύλλογου ήταν ο πατέρας της κοπέλας που είχε ερωτηθεί. Λοιπόν, ο Τσιτσάνης ήταν αθλητής στα 100 μέτρα, στο ύψος και στο άλμα εις μήκος. Σε αυτά είχε διακριθεί και πήρε και ένα μετάλλιο. Επίσης έπαιζε βέβαια και ποδόσφαιρο στην ομάδα των Τρικάλων. Την εποχή αρρώστησε βραδιά από βροχοπνευμονία κλπ. Και ήταν πάρα πολύ ασθενικός. Δεν ξανασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Να σου πω ότι δεν έβαλε και το πόδι του στη θάλασσα. Ρίξε τη πιο γλυκιά παινιά κι αν πάθεις και καμιά ζημιά Τσιτσάνη μου, εγώ θα την πληρώσω. Κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη ακόμα και σήμερα αποτελούν πηγή δύναμης, ελπίδας, παρηγοριάς, αγάπης και συμπαράστασης. Είναι διαχρονικά, βγαλμένα μέσα από την καθημερινή του ζωή. Όταν ήταν μαθητής στο γυμνάσιο, πήγαινε συχνά στην Καλαμπάκα, όπου είχε φίλους και έπαιζε μπουζούκι στις ταβέρνες. Εκεί δεν άργησε να ερωτευτεί και να γράψει ένα από τα πρώτα του τραγούδια. Στην Καλαμπάκα μια βραδιά βρισκόμαστε στην Καλαμπάκα, κάτω από τους βράχους τα μετέωρα που λέγει το τραγούδι. Έτσι. Ο Τσιτσάνης έχει σχέση του βέβαια με όλη την Ελλάδα και με όλο τον κόσμο, είναι γνωστή. Αλλά ειδικά με την Καλαμπάκα είναι ότι εδώ υπήρχε ένας έρωτας και γι' αυτόν τον έρωτα έγραψε και κάποιο τραγούδι που είναι η Καλαμπακιώτισσα. Στους βράχους τα Τσιτσάνης είχε φίλους από την Καλαμπάκα, γιατί ήταν μαζί στο ίδιο σχολείο, στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο από την Κάλα. Έπαιρναν το τρένο και ερχόταν εδώ. Είχε φίλους, κοιμόταν εδώ και μετά την άλλη μέρα πρωί-πρωί στο τρένο και προλαβαίναν το σχολείο. Έτσι ο Τσιτσάνης απόκτησε αυτή τη σχέση με την Καλαμπάκα. Πέρα από αυτό, τους φίλους, παιδί ήτανε, άνδρας ήτανε, αγόρα ήτανε, είχε και σχέσεις. Σχέσεις κατά κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή. Ήταν λίγο δύσκολο όπως γίνεται σήμερα. Πλατωνικές σχέσεις. Ήταν πιο πολύ πλατωνικές. Εδώ γνώρισε την Κούλα, την οποία έγραψε εκείνο το τραγούδι που λέει «Στην Καλαμπάκα μια βραδιά θα πάω να μεθύσω». Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μέρος που ο Τσιτσάνης ερχόταν κάπου εδώ μπροστά μας, 100 μέτρα, κάπου περίπου ήταν και το σπίτι της Κούλας. Τώρα πια η Καλαμπάκα δεν είναι πια ίδια, δεν υπάρχουν σπίτια της Καλαμπάκας. Να δούμε ποιο σπίτι είναι πάντως. Εδώ απέναντι 100 μέτρα μπροστά μας ήταν το σπίτι της Κούλας. Καλαμπακιώτισσα, μικρή τρελή ξαφνιά, πρέπει να με προσέχεις. Εσείς το γνωρίσατε τον Τσιτσάνη? Τον Τσιτσάνη το γνώρισα πάρα πολύ καλά, το γνώρισα τυχαία βέβαια, αλλά το γνώρισα το 1969. Και από το 1977 που ήρθε και έμεινα στην Ελλάδα μόνιμα, ήμασταν συνέχεια μαζί. Τι εντύπωση σχημάτισατε λοιπόν για τον Τσιτσάνη? Ο Τσιτσάνης δεν ήταν ρεμπέτης με την έννοια των άλλων ρεμπέτητων. Ο Τσιτσάνης ήταν λίγο διανοούμενος. Ήθελε να γίνει δικηγόρος. Κατέβηκε στην Αθήνα όχι να γίνει μπουζουξής,
που ήταν εδώ, όχι για να γίνει μουσικός, κατέβηκε να σπουδάσει. Ήθελε να γίνει δικηγόρος, γιατί το να είσαι δικηγόρος σε μια μικρή πόλη όπως είναι τα Τρίκαλα, είσαι ένα πρόσωπο αξιοσέβαστο, όλοι σε σέβονται, όλοι σε περνάνε. Το να είσαι τώρα μουσικός και δι μπουζουξής της εποχής εκείνης, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατόν. Πείτε πώς έγινα μουσικός. Έγινα με μια κρυφή ελπίδα ότι εάν δεν γίνω μεγάλος, το είχα βαθιά μέσα στην ψυχή μου αυτό. Εάν δεν γίνω μεγάλος θα εγκαταλείψω γρήγορα. Δεν ήθελα. Τη μέση κατάσταση δεν την ήθελα. Εάν δεν ήμουν αυτός που ήμουνα, κάτι άλλο θα ήμουν. Καλαμπάκα ήταν ένα μέρος που εδώ ο Τσιτσάνης πέρασε ευτυχισμένες στιγμές. Δεν είχε αυτή την απόρριψη που είχε από τα Τρίκαλα, όταν ήταν βέβαια σε αυτή την ηλικία. Εδώ ερχόταν γιατί είχε φίλους, ερχόταν γιατί τον καλούσαν, έπαιζε στα ταβερνάκια, είχε τις επιτυχίες του τις ερωτικές, φλέρταρε με τα κορίτσια, παίρνει ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία Καλαμπάκα. Οι εποχές δύσκολες και ο Βασίλης Τσιτσάνης, για να βοηθήσει την οικογένειά του, παίζει μπουζούκι πολλές φορές, όχι για χρήματα, αλλά για λίγα τρόφιμα. Σάββατο βράδυ, εδώ πήραν και κάποιες ταβέρνες. Στην ταβέρνα τα πράσινα σαλόνια. Και εκεί μέσα που λες ο Βασίλης με τον Ζαρακώτα, πήγανε να παίξουνε σε ερασιτεχνικά. Την ίδια το ίδιο βράδυ μπαίνει μέσα στο μαγαζί αυτό ένας τσιφλικάς μεγάλος και το βάζουν εκεί πέρα και αρχίζουν να παίζουνε. Εν πάση περιπτώσει πήγε ώρα 10, πήγε ώρα 1 και αυτοί με ενδιαφέρον να φύγουν. Και δεν σαν ασχετούσαν. Και εκεί μέσα στη στιγμή του λέει ο Τσέλιγκας, κράτα τα παιδιά εδώ και γυρίζω. Φεύγει ο Τσέλιγκας, πάει και εγώ στο σπίτι του και φέρνει μπροστά στο Τσιτσάνη ένα τελικό με τυρί. Λοιπόν, πάρε τη διαβούλα και παίξτε μέχρι το πρωί. Και καθίσταν και παίξαν μέχρι το πρωί, που άρχισε να χτυπάει καμπάνα για να πάει στην λειτουργία. Για να τον εγκαιτερεί, Ήταν την κερί, ήταν ένα θησαυρό στην εποχή εκείνη. Ξανά από πυρός γυρίζω σίγα κακούργα ξενιτιά. Οι συναθήτες σου δεν μπορέσανε να συγχωρήσουν πως ο τίποτα, γιατί ήταν επειδή ήσυχο, κατάφερε να ξεχωρίσει και αυτοί εδώ που ήταν οι μάγκες της εποχής, τα πλουσιόπεδα, τα τερεβίσια, μείναν εδώ, άλλοι δεν μπορούσαν να ήταν σε κανένα τράπεζα, άλλοι πουθενά. Αυτό δεν συγχωρείται εύκολα. Απόψε κάνεις μπαμ, απόψε κάνεις μπαμ. Φρενάρουνε
καντήλι. Να ζήσει κι ο Λεβέντης, κι ο Λεβέντης που σε γίνει. Απόψε κάνεις μπαμ. Συστάνησε έγραψε για τρεις γυναίκες, για την Καλαμπάκα και δύο για τα Τρίκαλα. Καλαμπάκα που ήταν η Καλαμπακιώτισσα, που έβαλε και το όνομά της. Στα Τρίκαλα ήταν η κόρη του δικηγόρου, την οποία έγραψε το τραγούδι αργότερα πια, στην απάνω σκάλα της ζωής. Αν γουστάρεις τώρα, έλα να με βρεις. Έμαθες πως τα έχω πιάσει και θες τα είχα να μου πεις. Γιατί τότε πια ήταν αργά, δεν την ήθελε. Και το τραγούδι τσιγκάνα. Μια πανέμορφη κουπέλα, λαχρινή, με κάτι μεγάλες κορδές, και εγώ δεν ήταν τσιγκάνα, που περνούσε την Ασκλεπιού και όλοι επεραστηνάζανε. Εγώ την είχα κλείσει την κουπέλα αυτή. Αλλά δεν θα τη σε λεπτό όνομα. Και εγώ όλη στην Τρίκαλα τη λέγανε τσιγκάνα. Δεν ήταν τσιγκάνα όμως. Της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης, που είναι ένα κομμάτι του Κέντρου Έρευνας και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Βασίλης Τσιτσάνης, στα Τρίκαλα. Φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή να αποτελώ κι εγώ ένα μικρό κομμάτι αυτής της προσπάθειας που γίνεται από την πόλη των Τρικάλων. Θα ήθελα απλώς να πω ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ τυχερή που ο Βασίλης Τσιτσάνης αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής κουλτούρας μας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Μέγας Μίκης ο Δράκης είπε θέλω να θεωρούμε ένας απλός μαθητής του Βασίλη Τσιτσάνη όσον αφορά το λαϊκό του έργο. Και πολλοί πιο νέοι από εμάς προσεγγίζουν το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, μπορώ να πω και με μεγαλύτερη ευλάβεια, διότι στέκονται πάρα πολύ καλά. Δεν μπορείς να αποδώσεις Βασίλη Τσιτσάνη αν δεν σταθείς με βλάβεια. Στο μαγαζί αυτό που βρισκόμαστε έχω ακούσει τα πρώτα ακούσματα του Βασίλη Τσιτσάνη. Χωρίς αυτά τα ακούσματα του Βασίλη Τσιτσάνη οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Οι νέοι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες που θέλουν να ασχοληθούν πραγματικά με αυτό, φυσικά και έχουν να δουν και να πάρουν πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαι πολύ περήφανη που είναι από τον τόπο μας. Βρέθηκα στη στρατά τη ζωή. Τον είδα και στις ψευχές που τραγουδούσε, είχα την τύχη να το γνωρίσω το 1972 στην Αθήνα. Τον άκουσα κιόλας τον Τσιτσάνη, για μένα είναι άρχοντας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του, προσπαθούμε να τα μεταδώσουμε στα παιδιά. Είμαι και παππούς και στα εγγόνια. Και σαν ναυτικός που ήμουν και σαν ανθρακορίχος και τώρα σαν αναερίτης στο επαγγελμά μου που είναι στη ΔΗ, όταν δεν αισθάνομαι καλά, ακούω τραγούδια του Τσιτσάνη. Θα πάω
μεγάλη μάγισσα. Τα μάγια να μου λύσει. 1935, ο Βασίλης Τσιτσάνης φεύγει από τα Τρίκαλα για την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει στη νομική σχολή. Για να συμπληρώσει τα έσοδά του, δουλεύει παράλληλα σε ταβέρνες. Σε μία από αυτές γνωρίζει τον τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, ο οποίος του ανοίγει την πόρτα της δισκογραφικής εταιρείας. Έτσι ο Τσιτσάνης δημιουργεί ένα νέο είδος λαϊκού τραγουδιού και γίνεται γνωστός στο Πανελλήνιο. Στα Τρίκαλα δουλειά δεν υπήρχε, έκανε κάποιες δουλειές, μοίραζε την εφημερίδα Αναγέννηση, από εδώ από εκεί ψιλοπράγματα. Δεν υπήρχε προοπτική για τον Τσιτσάνη, για την ιδιοσυγκρασία του Τσιτσάνη, για ένα παιδί που ήταν έτσι συμμαζημένο, φοβισμένο, γιατί από την εποχή που πέθανε ο πατέρας του, σταμάτησε να χαμογελάει, να γελάει. Βλέπουμε έναν Τσιτσάνη που έχει ένα χαμόγελο, ένα πρόσωπο και ένα βλέμμα πολύ έτσι στεναχωρημένο, είναι σχεδόν σαν μια βυζαντινή αγιογραφία. Δεν τα κατάφερε. Ένα παιδί ορφανό, με μια μητέρα που δούλευε για να τα βγάλει πέρα, ξενόπληνε. Ο πατέρας δεν τους είχε αφήσει, δεν είχαν οικόπεδα, δεν είχαν χωράφια. Ο πατέρας το δούλευε μόνο με το τσαγκάρικο και με τα τσαρούχια που έφυγε. Λοιπόν, μετά κάναν και το καφενείο, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούσε να μείνει στα Τρίκαλα. Θυμάμαι ότι έχω ακούσει αφήγηση από άλλον Τρικαλινό, αφήγηση του Τσιτσάνη, που έλεγε ότι τον πήρε κάποιος Τρικαλινός πλούσιος από το σταθμό, κατεβαίνοντας ο πλούσιος πάνω στην άμαξα, ο Τσιτσάνης με τα πόδια να παίζει σε μισό μέτρο χιόνι, και όταν φτάσαν στην πλατεία, λέει τώρα θες και λεφτά, δεν φύγε από εδώ. Αυτές τις εμπειρίες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα παιδί 18 χρονών, 19, 20, πόσο ήταν τότε ο Τσιτσάνης, ο οποίος τελειώνει το 33 το γυμνάσιο και μέχρι το 35 για 3 χρόνια παραμένει στα Τρίκαλα άνεργος, μην έχοντας δουλειά και μην μπορώντας ούτε να διοριστεί πουθενά, ούτε να βρει άλλου τύπου δουλειά, καταλαβαίνετε ότι τους τύχησαν πάρα πολύ. Αυτές και άλλες ανάλογες εμπειρίες, που, εν πάση περιπτώσει, ούτε τις είπε ο άνθρωπος, ούτε τις οδηγήθηκε πουθενά σε κανένα. Έτσι όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το σκληρότατο περιβάλλον ο Τσιτσάνης είχε μία μόνο επιλογή να κάνει, να φύγει όσο γίνεται γρηγορότερα από τα Τρίκαλα για να μην καταντήσει να παίζει στους γάμους και στα πανηγύρια, όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε διάφορες περιστάσεις. Και πραγματικά έφυγε. Ο Τσιτσάνης πήρε τα χαρτιά του, πήρε το απολυτηριό του, έβαλε στη τσέπη του και κάτι τραγούδια που είχε, το μπουζούκι του και κατέβηκε στην Αθήνα. Συνάντησε τον Περδικόπουλο και μετά από κάνα δύο μέρες γυρίσανε δύο τραγούδια. Ένα του Περδικόπουλου, η Άμαξα, και το άλλο σε ένα δεκία Μπουκάρεν. Αυτά είναι τα δύο πρώτα τραγούδια που έχω γράφει σε ό,τι της άλλης. Το χαρακτήρα που κρατάς στο τέλος το κεφάλι σου θα φας. Στην Αθήνα, η ατυχία του Βασίλη Τσιτσάνη ήταν το γεγονός ότι λίγο μετά την άφηξή του επιβλήθηκε η λογοκρισία της μεταξικής δικτατορίας. Απαγορεύονταν, εκτός των άλλων,
όλες οι ενατολίτικες μελωδίες. Δεν είναι μια, δεν είναι δυο, σε έμαθε όλο το χωριό, το ότι καπονώ, Μάρις. Μπίλι Μόρτι. Γεια σας ρε Μπίλι Μόρτι, που τα βρίσκεις. Ήταν, θυμάμαι, ένας μουσικός τότε, ο κύριος Ψαρούδας, δεν ξέρω αν ζει. Ο κύριος Ψαρούδας, ο οποίος όταν έβλεπε τις μουσικές μας γραμμένες και είχαν, ας πούμε, λίγο τουρκικά, λίγο αυτά, κάτι μπεμόλια που έλεγε, επιλέξει, τις απέρριπτε. Τις απέρριπτε εννοώ ότι τις κάναμε πάλι και τις δύναμη. Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Φέρει πίν. Ας πω ένα τραγούδι τώρα, που το ξέρετε όλοι σας. Το κάθε βράδυ θα σας περιμένω. Αυτό είναι γραμμένο ως εξής. Βέβαια είναι πρώτης λογοκρισίας αυτό το τραγούδι. Δεν είχε ανάγκη λογοκρισίας, διότι είναι από το Μάρκο γραμμένο και καθαρό ελληνικό. Κάθε βράδυ θα σε περιμένω. Άμα έβλεπε γραμμένο, κάθε βράδυ θα σε περιμένω. Άμα έβλεπε τέτοια πράγματα, τα απέρριπτε, διότι ήταν ανατολίτικο έλεγε. Πίσω στα πυκνά τα καπάσια, σαν τη δαιμονισμένη γυρνά. Χρόνια το γλυκό παλικά. Του Τσάρις είχε την ατυχία όταν πήγε στην Αθήνα το 36. Όπως ξέρετε, τον Αύγουστο του 36 επιβλήθηκε η δικτατορία. Αρχές του 37 έχουμε την λογοκρισία, την προληπτική στο λαϊκό τραγούδι και στους άλλες βέβαια μορφές δημιουργίας λόγω της δικτατορίας. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί από εκεί και πέρα να δημιουργήσει ελεύθερα, όπως και οι άλλοι δηλαδή δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού. Έτσι περιορίζεται στα πρώτα χρόνια αυτά που είναι και παραγωγικότατος και η μουσική του αναγνωρίζεται από όλους ότι είναι πρωτόφαντη για το λαϊκό τραγούδι, περιορίζεται στο θέμα του έρωτα, δηλαδή από το 1936 έως το 1940. Τότε είναι που νεαρούλης, πόσο ήταν το 36, το 15 ήταν 21 χρονό παιδί, μέσα σε 3 χρόνια καταφέρνει και ηχογραφεί 110 τραγούδια. Σκεφτείτε τι είχε άλλα που δεν τα ηχογράφησε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτά τα 110 τραγούδια είναι αριστουργήματα όπως η Αρχόντισσα, όπως ο Σαρκαφλιάς, όπως ένα σωρό άλλα τραγούδια, τα οποία, όπως σας είπα, κάνουν πάταγο. Τα λερωμένα τα πλήτα, τα παραπεταμένα, τα λερωμένα τα πλήτα, τα παραπεταμένα. Μας τα και πήγε φίλε μου, δεν κάνεις πια για μένα. Μας τα και πήγε φίλε μου, δεν κάνεις πια για μένα. Όταν η Αρχόντισσα τραγουδήθηκε από όλη την Ελλάδα, όταν είχε περαστεί σε όλες τις ρομβίες, σε όλα τα γραμμόφωνα, σε όλες τις λατέρνες, καταλαβαίνετε ότι αυτό για τον Τζάνι ήταν καταλυτικό για τον ίδιο, καταλυτικό και για την ελληνική λαϊκή μουσική. Κουράστηκα για να σε αποφύσω. Αρχόντισσα εκτός δουλειάς ήταν ντροπαλός, τον φέρανε σε δύσκολη θέση. Έχω δύο παραδείγματα, δεν πολύ απλά.
Όταν τελειώναμε μαζί 3 ώρα για να πάμε στο σπίτι, περνάγαμε από την Ομόνια. Δεν κατέβαινε να πάρει την εφημερίδα, γιατί πέφτανε όλοι εκεί απάνω και μαζευόταν, δεν το ήθελε. Και πάντα κατέβαινα εγώ. Έχω και ένα άλλο παράδειγμα από το 82, δεν θυμάμαι ποια εποχή ήταν, που ήρθε και έκανε μια μεγάλη συναυλία στα Τρίκαλα. Και γυρίζοντας, σταματήσαμε σε ένα καφενείο στη Λαμία. Μου λέει, το καφενείο αυτό μου λέει, ήταν πότε ζαχαροπλαστείο και είχα έρθει εδώ πέρα μια φορά, λέει, με τον Περδικόπουλο. Κάποια στην κίνηση στιγμή τον μπανίζει αυτός που είχε το μαγαζί και λέει, εσύ δεν μου λέει, δεν είσαι ο Τζιτζάνης. Εντάξει, ο Τζιτζάνης, λέει, εγώ είμαι και άρχισα και άλλοι σιγά ψουψού να τον γνωρίζω και ο Φουκαράς όπως έκανε Τζιτζάνης, άρχισε να τους κάνει έτσι, γιατί είχε μια χειρονομία από το χέρι, έκανε έτσι. Δεν ήταν της φιγούρας, όχι, δεν ήταν της φιγούρας. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος της φιγούρας που η ζωή του είναι το τραγούδι, η καλλιτεχνία του. Το πίστευε αυτό. Δεν το έκανε για να βγάλει χρήματα. Πόσες καρδούλες έχουν μαραζώσει και ξέχασαν για πάντα τη ζωή. Μπροστά στα αρχοντικά σου τα στολίδια σκλαβώθηκαν για σένα ξένοι και Ρωμοί. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1938, σε ηλικία δηλαδή 23 ετών. Μέχρι εκείνη την εποχή, στα 23 του δηλαδή, είχε ήδη γράψει περί τα 100 τραγούδια, είχε γραμμοφωνήσει περί τα 100 τραγούδια με τον Περδικόπουλο, με τον Μάρκο και με αρκετούς άλλους και δικά του βέβαια άσματα, τα οποία ήταν είτε δημόδια είτε ρεμπέτικα, επηρεασμένα κυρίως από τον Μάρκο. Το 38 έρχεται στη Θεσσαλονίκη ως φαντάρος και υπηρετεί στο περίφημο τάγμα τηλεγραφητών, εκεί που είναι σήμερα η Νομαρχία. Για το οποίο τάγμα έχει γράψει και το ομώνυμο τραγούδι. 5 μήνες βρίσκομαι μες στη Θεσσαλονίκη. 5 μήνες βρίσκομαι μες στη Θεσσαλονίκη. Στο τάγμα τηλεγράφει τον εκεί που μου ανήκει. Στο τάγμα τηλεγράφει τον εκεί που μου ανήκει. Με τον Τζιτζάνη φυρετούσαμε σημά-σημά. Τότε ήταν απάνω στα φρέντα του που λέμε. Έπαιζε και τραγουδούσε όμορφα. Ο κόσμος πολλοί έρχονταν στο τάγμα, κύκλωναν για να τον ακούσουν. Έβγαινε κανένα φορά απ' έξω, έπαιζε κανένα κομμάτι και χειροκροτήματα και τέτοια. Επειδή είναι διάσημος ο Τσιτσάνης, πηγαίνουν κορίτσια στο Σύρμα για να τον δουν. Μεταξύ αυτών είναι η Ζωή Σαμαρά, η γυναίκα του και η γυναίκα του Τσανάκα, η κατοπίνη, η Μάγδα. Λοιπόν, εκεί στο τάγμα λοιπόν ο Τσιτσάνης, ενώ είναι στη Σκοπιά, γράφει πολλά τραγούδια και πηγαίνει κρυφά και γραμμοφωνεί στην Αθήνα. Καθυστερεί, τρώει πειθαρχία, όπου γράφει και μέσα στα πειθαρχία πάλι τραγούδια. Υπηρετεί 2 χρόνια στο τάγμα τηλεγραφητών, απολύεται το 40, δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά, γράφει πάλι τραγούδια και το 40 που γίνεται η επιστράτευση ξαναεπιστρατεύεται. Και νομίζα πως θα ήμουν απαντότινα πολίτης. Νομίζα πως θα ήμουν απαντότινα πολίτης. Μα πήρα τον ασύρματο και έγινα προφήτης. Μα πήρα τον ασύρματο και έγινα προφήτης. Μικρέ ζητούνε να με δούνε. Αριστοκράτησε, μικρέ ζητούνε να με δούνε. Στου πλόκα περιφέρονται για μένα, συζητούνε. Τσιτσάνι να αντικρίσουν.
γυρίσουνε να παρηγορηθούνε. Το βράδυ βγαίναμε έξω. Πού να κρυφτεί, πού να κρυφτεί, ήταν τότε μπλεβέντες. Έρχονταν όταν στα κέντρα εκεί και τα λοιπά. Πηγαίναμε τακτικά δηλαδή. Μετά από εκεί πήγαμε και στο μέτωπο. Αυτός ήρθε λιγάκι αργότερα και τότε είχε συμμορφωθεί λιγάκι, δεν πίναγε τόσο αυτός. Και ήρθε και με βρήκε εκεί στην κλεισούρα στο κέντρο της Αλβανίας, εκεί στο κεντρικό, και με λέει «Πεινάς?» «Όχι, δεν πεινάω», λέει. Εκεί η κονσέρβα ανοιχτή και στην τσέπη είχε και ένα παγούρι στρογγυλό, από είχε τσίπουρο. Γιατί πίναμε και τσίπουρο. Περάσαμε από όλα τα, της κακοχής εκεί. Ύστερα αυτός αρρώστησε ο Μάρος, τον πήρε γρήπη βαριάς μορφής και έφυγε κατά το τέλος Μαρτίου. Υπάρχει στο νοσοκομείο, στη Λαμία, για πάει στο νοσοκομείο, δεν ξαναήρθε απάνω. Με πληγώσες και δεν ξεχνώ. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Τσιτσάνης έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια της ζωής του. Γυρίζει από το μέτωπο και μένει στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται βέβαια η κατοχή, τον Απρίλιο, 9 Απριλίου μπαίνουν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη και προσπαθεί όπως όλος ο κόσμος να επιβιώσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ο τρόμος, υπάρχουν οι εκτελέσεις, υπάρχει η προδοσία και όλα αυτά. Ο Τσιτσάνης δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά, πηγαίνει στην Καλκιδική, σε διάφορα χωριά και τραγουδάει έναντι λυρών ή τροφίμων. Δίνανε, ας πούμε, τυρί, ψωμί, κρέας κτλ. Και πασχίζει με κάθε τρόπο να ζήσει, όπως βέβαια και όλοι οι άνθρωποι σε εκείνο το ζωφερό περιβάλλον της κατοχής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα δούμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο μεγαλύτερο λαϊκό συνθέτη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εδώ υπηρέτησε προπολεμικά στρατιώτης, εδώ γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, εδώ έζησε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής.
Στη Θεσσαλονίκη εργάστηκε σε διάφορα μαγαζιά, ώσπου να στήσει το δικό του, το ξακουστό ουζερί Τσιτσάνης. Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Κι ας ζω στη ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Τα μαγικά σου βράδια νοσαρδό. Το 1942, στα μέσα του 1942, παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και μαζί με τον κουνιάδο του, τον Αντρέα Σαμαρά, ο οποίος ήταν και αυτός σε εκείνη την ηλικία περίπου, δηλαδή γύρω στα 21-22 χρονών, ανοίγουν στην Παύλου Μελά 22 ένα ουζερί, το περίφημο ουζερί Τσιτσάνης, και μεταφέρεται με την οικογένειά του απέναντι ακριβώς σε ένα σπίτι, ημιυπόγειο, στην Παύλου Μελά 21. Η Ελλάδα ίσως είναι ο πρώτος, ας πούμε, από όλους τους ρεμπέτες. Γερμανική κατοχή, εθνική αντίσταση, φτώχεια, πείνα και εκτελέσεις. Σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση του πολέμου, ο Βασίλης Τσιτσάνης, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δημιουργεί το ιστορικό ουζερί Τσιτσάνης, στην Παύλου Μελά 22. Εδώ, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, γράφει τα καλύτερα τραγούδια της ζωής του. Ρωτάτε να σας πω. Σας είναι πια γνωστό όταν σημαντείς τα πέριξ ότι γεσνά καίμε γλέντων ημάγκες με καημό. Βρισκόμαστε στο ιστορικό μαγαζί το Ουζερί Τσιτσάνης. Ως γνωστό, υπηρέτησε ο Τσιτσάνης στο Τάγμα Τηλεγραφητών εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά το που έληξε η θητεία του σαν στρατιώτης σκεφτήκανε να κάνουν ένα μαγαζί, να δουλέψει και σαν επιχειρηματίας κατά κάποιο τρόπο, όπου έλαβε σάρκα και οστά αυτή η ιδέα του, ας πούμε. Σε αυτό το χώρο? Σε αυτό ακριβώς το χώρο που βρισκόμαστε τώρα, στην Παύλου Μελά 22. Παράξενα απόψε με κοιτάζεις. Απόψε δεν σε πιάνει το κρασί. Της ταβέρνας το ρολόι το κοιτάς, σε τρώει,
Δεν αντέχω να σε βλέπω σκεπτική. Άριξε στο ποτήρι σου αρμάκι για χατήρι σου και φέρε το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρε το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Μέσα σε αυτό το ζερί, το οποίο είναι στο μάτι του κυκλώνα, είναι στο κέντρο της πόλης, βιώνει όλη την κατάσταση της κατοχής στον ύψιστο βαθμό. Υπάρχουν οι Γερμανοί, υπάρχουν οι Περίπολοι, έχει αρχίσει ο άτυπος εμφύλιος ήδη, δηλαδή εκτελέσει τα υπόγεια, έχει σκοτωμεί. Έχει γυρίσει ο πόλεμος μετά το Στάλιγκραν και έχει ξεκινήσει ήδη και ο αφανισμός των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Ζώντας μεταξύ ζωής και θανάτου και πάντα υπό την απειλή των πραγμάτων, εκείνη την εποχή μπορεί ο Τσιτσάνης και γράφει τα ωραιότερα τραγούδια της ζωής του. Μεταξύ των οποίων βέβαια και την περίφημη Συνεφιασμένη Κυριακή. Ήτανε αληθινά μια μουσική μεγαλοφία, έφτιαξε το λαϊκό τραγούδι μαζί με τους άλλους βεβαίως που πρέπει να τους αναφέρουμε, τον Μπαγιαντέρα, τον Μπαμβακάρη, τον Χιώτη και όλους τους άλλους, τον Παπα Ιωάννου, τον Χατζηχρήστο και όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους αληθινούς και αυτούς πρωτομάστορες και δημιουργούς του λαϊκού τραγουδιού. Αυτοί οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλον πολεμούσαν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονταν ο λαός. Δεν πολεμούσαν να εκφράσουν ο καθένας τον εαυτό του. Άμα εκφράζεις τον εαυτό σου, είσαι λαϊκός, έλεγε ο Παπάζογλου. Άμα εκφράζεις τον πόνο του λαού, είσαι ρεμπέτης. Εδώ ήταν το Ουζερί Τσιτσάνης. Περάσανε γνωστά ονόματα της τότε, ας πούμε, σε εισαγωγικά κοσμικής Θεσσαλονίκης. Αλλά και λαϊκοί άνθρωποι από και λαϊκοί άνθρωποι. Εδώ ο Τσιτσάνης έγραψε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Τα τραγουδούσαν οι γονείς μας, εμείς και σήμερα τα παιδιά μας. Στο Ουζερί σύχναζαν άνθρωποι περίεργοι, γιατί τότε, ας πούμε, αυτό ήταν ένα φτωχό μαγαζί με 12 τραπέζια που σερβίριζε καμιά σαρδελίτσα, λίγο τυράκι, ουζάκι κτλ. Σύχναζαν άνθρωποι αντιστασιακοί μέσα, σύχναζαν και δοσύλλογοι, σύχναζαν και μαυραγωρίτες. Δηλαδή, όλη η συμμορία, ας πούμε, του κέντρου, όλο ο βιότοπος, ας πούμε, της κατοχής, ο εφιαλτικός, περνούσε μέσα από το μαγαζί. Δεξιοί και αριστεροί, φτωχοί και μη φτωχοί, μαυραγωρίτες κτλ. Ένας κόσμος περίεργος. Και πρέπει να πω ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Γιάννης Βελίδης. Ο Γιάννης Βελίδης, ο περίφημος γάτος, και ήταν και ο περίφημος διευθυντής της αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ο Νικόλος Μουσκουντής, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ το ρεμπέτικο και ήταν αυτός ο οποίος προστάτευσε τους ρεμπέτες μετά το 1936, όταν κυνηγόταν από το Μεταξά στην Αθήνα και ασκόταν στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσουν. Βασίλη! Όσοι δεν ακούνε και δεν ξέρουν το Τσιτσάνι τη σήμερα ημέρα, πρέπει να τους χώνουν κατευθείαν στη φυλακή. Κοίτα, κοίτα! Σας λένε πηγόν σκάτ! Άντε τώρα να κάνουμε και καμιά δουλειά, ε. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ στο Ουζερί. Να σε καλά, ρε Νίκο. Γεια σου, Αντρικό. Γεια σου, κύριε Δικητά. Στελάκι. Βασίλη, πώς γίνεται ολόκληρος Μουσκουντής να έχει τέτοια ψώρα με τους μπουζουξίδες? Ξέρω εγώ, μάλλον αυτός είναι περίπτωση νύφη ανήφευτε. Το 93 που έβγαζε ένα περιοδικό στη Θεσσαλονίκη, το Θήτα 97, σκέφτηκα να ψάξω να βρω και να κάνω ένα αφιέρωμα στο Ουζερί Τσιτσάνης, το οποίο ήταν μια άγνωστη ιστορία για όλους μας. Τι ήταν αυτό το Ουζερί που είχε κάνει? Και ψάχνοντας, βρήκα πάρα πολύ υλικό και βρήκα επίσης ζωντανό τον Αντρέα του Σαμαρά, ο οποίος ήταν τον καρσόν και ο διαχειριστής του Ουζερί. Και ο οποίος ο Αντρέας Σαμαράς ζούσε εκείνη την εποχή και μάλιστα πρέπει να πω ότι επιβίωσε πριν από ένα χρόνο, πολύ πρόσφατα, σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ήταν ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος, πολύ ευφυής, ουσιαστικά αυτός κυβέρνησε όλο το Ουζερί και ο Τσιτσάνης έπαιζε με την ορχήστρα του μέσα στο χώρο, ας πούμε, του μαγαζιού. Ο Αντρέας του Σαμαράς μου έδωσε τεράστιο υλικό
Είχε πολλές μνήμες από την συνύπαρξή του και τη βίωσή του με τον Τζιτσάνι. Μου αφηγήθηκε άπειρες ιστορίες από την κατοχή, πώς επιβιώσανε, πώς ήταν μέσα το μαγαζί, πόσα τραπέζια είχε, τι δίνανε στους πελάτες, ποιοι άνθρωποι μπαίνανε, ποιοι δεν μπαίνανε. Μετά από αυτό το περιοδικό μου μπήκε η ιδέα να γράψω ένα μυθιστόρημα για τον Τζιτσάνι, στο οποίο να αναδύεται η ζωή του Τζιτσάνι μέσα στο πρώτο τρίμηνο το 1943. Δηλαδή στην πιο πυκνή και πιο εφιαλτική, ας πούμε, φάση της κατοχής, τότε που ο Τζιτσάνι ουσιαστικά είχε εγκατασταθεί στο Ζερί, περνάει τις πιο κρίσιμες στιγμές του και γράφει τα ωραία τραγούδια του. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευφυής, ήταν πολύ ευγενικός, ευπαθής άνθρωπος, ευαίσθητος, λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Ήταν πάντα σε μια διανοητική εγρήγορση ο Τζιτσάνης, δηλαδή είναι γνωστό ότι διάβαζε όλες τις εφημερίδες, διάβαζε λογοτεχνία, ήξερε όλους τους ποιητές Θεσσαλονίκης απ' έξω, άκουγε ευρωπαϊκή μουσική, ήταν ένα ανοιχτό μυαλό και κατάλαβε ότι, πολύ νωρίς το κατάλαβε αυτό, ότι πρέπει να πάρει αυτό το ρεμπέτικο, αυτό το τραγούδι και να το πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και το κατόρθωσε αυτό αγωνιζόμενος πάρα πολύ. Δουλεύοντας νυχθημερών, λένε ότι μάτωναν τα χέρια του όλη τη νύχτα για να κάνει, ας πούμε, μια εισαγωγή σε ένα τραγούδι και τα έβαζε μέσα σε λεκάνες με αλάτι για να ξεκουραστούν, με αλατόνερο για να ξεκουραστούν. Έγινε εμπόριο ο δίσκος. Το τραγούδι έγινε εμπόριο. Με παρασύρε το ρε μάμα, να μου δεν είναι ψέμα, κι εγώ με για αυτήν και λιώνω την αγαπώ. Με τραβούν τα βήματα της, η κακούργα ομορφιά της, κι αν μου φύγει κάποια μέρα θα τρελαθώ. Ήταν ένας πολύ απλός και πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ποτέ δεν έκανε ο Τζιτσάνης διαφήμιση του εαυτού του. Ποτέ δεν ζήτησε τιμές και αξιώματα. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά, ας το πούμε έτσι, μοναδικό το φαινόμενο. Η Κολούμπια, η εταιρεία δηλαδή την οποία ο Τζιτσάνης με τα έργα του την έκανε πλούσια, μία και μοναδική φορά τον ετοίμησε με έναν χρυσό δίσκο. Τιμούμε λοιπόν σήμερα έναν πρωτοπόρο, τον άνθρωπο που κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες κατόρθωσε να επιβάλλει το λαϊκό τραγούδι, ως ο ρόλος μιας φωνογραφικής εταιρείας δεν είναι μόνο εμπορικός. Ίσως αναγκαστικά να είναι και εμπορικός. Είναι ρόλος δημιουργικός, υπεύθυνος, προοδευτικός. Βέβαια, όταν γίνει μια επιτυχία και ο καλλιτέχνης έχει και εμπορικό κέρδος και όλα και δόξα παίρνει και κέρδος είναι, όλα συνυπάγονται. Αλλά να έχει κατά νου την επιτυχία. Άλλος ήταν ο χώρος τότε, ο δικός μας, που έρχονταν οι πιστοί του λαϊκού τραγουδιού, άνοιγαν την καρδιά τους και εμείς παίρναμε από την καρδιά τους τον πόνο τους και, και τον κάναμε τραγούδια και τα τραγούδια μας μπαίναν στην καρδιά τους και αυτή στη δική μας. Μαγόδες ο γονατιστός με τις γερακίνας γιος με τις γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Ήταν ένας τελειομανής άνθρωπος, ιδιαίτερα ευφυής και πρωτοπόρος, με προφητικό πνεύμα και με πολύ μεγάλο τάλαντο, και εκείνο βέβαια που είναι μεγάλο του χαρακτηριστικό είναι η επίμονη εργασία και η πληθωρικότητα, η πληθωρικότητά του. Και γι' αυτό μπόρεσε και έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο μέσα σε τόσο μια δύσκολη συνθήκη.
Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά μοναδικός, νομίζω, που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό. Και παρότι λένε πολλές φορές κάποιοι διάφορα εναντίον του, νομίζω ότι πρέπει κανείς να υποκληθεί στο μεγαλείο αυτών των δημιουργών και όποια ελαττώματα ή μικροελαττώματα ή στρεβλώσεις μπορεί να είχαν ως άνθρωποι που τα έχουμε όλοι μας, δεν μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη μας μπροστά στο τεράστιο έργο το οποίο έχουν προσφέρει στη χώρα και σε εμάς. Τον άκουσα από τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ ασχολήθηκα με τη μουσική πολύ πρόσφατα, αλλά παρακολουθούσα τον Τσιτσάνη και έχω πάει πολλές φορές και τον άκουσα και ζωντανά να παίζει. Αυτά τα τραγούδια ξεχωρίζουν, τόσο σε στίχο όσο και σε ποικιλία μουσικής. Το 1946 ο Βασίλης Τσιτσάνης θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα και θα αρχίσει τις ηχογραφήσεις. Συνεργάστηκε με γνωστούς τραγουδιστές όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, η Σωτηρία Μπέλου, ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, η Μαρή Κανίνου. Όσοι το γνώρισαν μιλούν για έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη αλλά και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Με πήρε το ξημέρωμα στους δρόμους να παραμεινώ. Καρδούλα μου, πως άνθεξες τους πόνους που με έχουν καταντήσει πια τρελό. Αχαρνών 77. Εδώ υπήρχε το θρηλυκό κέντρο του Τζίμι του Χοντρού. Από εδώ ξεκινάει η μεγάλη ιστορία, το τραγούδι από τα μικρά κουτούκια. Από την Αφάνεια ήρθαν στο προσκήνιο. Θα φανταστείτε ότι εδώ, όχι τώρα έτσι, ο δρόμος ήταν με χώματα, για χωράφια και οι λιμουζίνες πιάνανε από εδώ μέχρι επάνω του Άγιου Παντελεήμονα. Για να δούμε τώρα τον Τζιτζάνη, τον Τζιτζάνη και τη Μαρή Κανίνου. Γιατί έφυγε και τούτη η βραδιά, δε σκέφτηκα τα δίκη μου να φέρνει η μέρα που έρχεται μες στην καρδιά. Τότε είχε φέρει μαζί του για πρώτη φορά τη Σωτηρία την Μπέλου. Τώρα είναι πάρκινγκ. Το κέντρο του Χοντρού κάηκε. Εδώ και μια δεκαετία είναι πάρκινγκ. Δεν θέλω τα ματάκια σου. Για μένα πια να κλαίνε. Να με αφήσεις ήσυχο. Ο Τσιτσάνης είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο υπάρχει στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο υπέροχο. Και βέβαια,
Χωρίς Τσιτσάνη, επειδή εγώ δουλεύω 30 χρόνια βράδυ, δεν, ειλικρινά μιλάω Νίκο, δεν θυμάμαι ποτέ βραδιά στα 30 χρόνια να μην έχω τραγουδήσει έστω και ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Ποτέ. Ξέρεις πως είχα ρωμάσει τα τραγούδια του Τσιτσάνη? Σωσίβια, γιατί. Γιατί ξέρεις, όταν παίζεις, ας πούμε, ένα βράδυ είναι πολύ καλό. Δεύτερο βράδυ καλό. Την άλλη μπορεί να είναι και χάλια που κόβεις από κάτω. Ένα-δύο τραγούδια του Τσιτσάνη άλλαξε την ψυχολογία όλη. Γι' αυτό τα έχω ρωμάσει σωσίβια. Τσιτσάνης εμφανίζεται ακριβώς το μη θα λέγαμε μεγάλη στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, όταν σταματάει η περίοδος της ελεύθερης δημιουργίας και αρχίζει η περίοδος της ελεγχόμενης δημιουργίας. Αυτό το πληθωρικό ταλέντο του δίνει δυνατότητα να φτιάξει τέτοιες σπουδαίες μελωδίες, να κάνει τέτοιες επιλογές φωνών, να κάνει τέτοιες ωραίες συνορχιστρώσεις που αναζωογονεί το ρεμπέτικο. Μπορεί βέβαια να υφίσταται τις συνέπειες λογοκρισίας, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να γράψουν τα τραγουδιά οι παλιότεροι. Κοίταξε άλλον να βρεις και την καρδιά να δώσεις, αφού για μένα έσβησε. Τσιτσάνης ήταν μεγάλος δάσκαλος του μπουζουκιού. Δηλαδή στην εποχή του ήταν, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα μπουζουκιά. Και ακόμα και σήμερα οι νέοι, δηλαδή για να μάθουν μπουζούκι, για μένα πρέπει να μελετήσουν απαραίτητα Τσιτσάνη. Τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη είναι διαχρονικά και μιλάνε στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Κάποιο αλάνι απ' το λιμάνι, όταν βραδιάζει τους δρόμους πιάνει. Το έταξε μια νύχτα στο λιμάνι, μια μικρή κοπέλα από το Πασαλιμάνι. Έφυγε χωρίς να νιώσει πως το πλήγωσε σκληρά το φτωχό το παλικάρι στο λιμάνι μια βραδιά. Μαθητής παράτησα τα γράμματα και κατά σύμπτωση πρώτη χρονιά δούλεψα 1971, μικρό παιδάκι με τον Μπάριο, βοηθός, αυτομάτως με παίρνει ένα σερβιτόρος μαζί του και ξεκινάμε και δουλεύουμε στο Τσιτσάνη. Σαν άνθρωπος ήταν πολύ απλός, τόσο απλός όσο και ο πατέρας μου. Έτσι μας έβλεπε όλους. Σαν μουσικός θεωρώ ότι η Ελλάδα μετά το θάνατό του πτώχευσε. Για μένα είναι ο Μπετόβεν της λαϊκής μουσικής. Δε ρωτώ ποια είσαι κι από που κρατάς, ούτε εσύ για μένα θέλω να ρωτάς. Κάθισε κοντά μου, πιες γλυκό κρασί, κάνε μου παρέα, γλέντισε κι εσύ. Μες της καρδιάς μου το σκοτάδι, το πιο γλυκό σου ως μου κάτι, σαν ξημερώσει αν θέλεις με ξεχνάς. Όμως απόψε αγκάλιασέ με και την καρδιά μου στους καημούς μη την πετάς. Αρχίζει ο Εμφύλιος Πόλεμος, τον οποίο ο Τσιτσάνης με τα τραγούδια του από το 1947 μέχρι το 1949 καταγγέλει και το 50 ακόμα καταγγέλει αδιαλείπτως και συνεχώς. Τα τραγούδια αυτής της περίοδου είναι πάρα πολλά.
Το σημαντικότερο, κάποια μάνα να στενάζει, το ως πότε πιάζω τέτοια ζωή. Το χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα. Είναι γύρω στα 25 με 30 τραγούδια εκείνης της περίοδου, τα οποία καταγγέλουν άμεσα ή έμεσα τον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί λοιπόν φαίνεται το πόσο μεγάλο ταλέντο είχε, γιατί προσπαθώντας να γράψει τραγούδια που να θίγουν αυτό το θέμα, που δεν μπορούσε όμως να γράψει, γιατί οι Επιτροπές Λογοκρισίας ήταν όχι αυστηρές, στην περίοδο εκείνη ήταν η χειρότερη περίοδος από άψη επεμβάσεων. Τι κατάφερε? Κατάφερε να φτιάξει τραγούδια με διπλές αναγνώσεις. Να λέει αυτό, αλλά να υπονοεί κάτι άλλο. Κάποια μάνα αναστεμά. Ήμουν μαθητής στην Αθήνα και εκείνη την εποχή τα καλοκαίρια μαζί με ένα άλλο παιδί που είχαμε ένα δωμάτιο που νοικιάζαμε, ξενοικιάζαμε το δωμάτιο, αφήναμε τα πράγματά μας σε ένα σπίτι και κοιμόμασταν έξω. Εκείνη τη χρονιά κοιμόμασταν κοντά στο κέντρο, το Φαλερικό ήταν ο Τσετσάνης εκεί. Ένα βράδυ μας βρήκε, μας έπιασε αστυνομία μαζί με το παιδί αυτό που ήμασταν. Και μας είπε, τι κάνετε εδώ? Εγώ ξέροντας ότι ο Τσάνης είναι τρικαλινός, αλλά δεν τον ήξερα, δεν τον είχα δει ποτέ μου, ούτε ήξερα πως είναι, ούτε ήξερα τι κάνει. Ήξερα μονάχα ότι ο Τσάνης είναι τρικαλινός και ότι είχε γράψει ένα τραγούδι ο Σακαφλιάς και με φώναζαν Σακαφλιά και κάπως έτσι ήταν το θέμα. Το λέω, περιμένουμε. Του είπα στους αστυνομικούς ότι περιμένουμε να τελειώσει ο Τσετσάνης για να μας πάρει στο σπίτι του. Λέει, άμα είναι έτσι, πάμε μέσα. Μπαίνοντας στο κέντρο, στο Φαλερικό, ήταν. Ρώτησαν που είναι ο Τσετσάνης. Ευτυχώς δεν ήταν πάνω στο πάλκο, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι, δεν ήξερα πού να πάω. Δεν ήταν εκείνη την ώρα στο πάλκο, ήταν δίπλα, στην κουζίνα. Πήγαμε στην κουζίνα δίπλα. Και δεν ήταν άλλος. Άρα δηλαδή αυτός ήταν. Οπότε πριν μιλήσει ο αστυνομικός, λέω εγώ, κύριε Τσετσάνη, δεν πιστεύουν οι κύριοι ότι σας περιμένουμε να μας πάρετε στο σπίτι. Εντάξει, τώρα άνθρωπος ευαίσθητος, άνθρωπος της νύχτας, άνθρωπος που είχε δει πράγματα και πράγματα και είχε ακούσει και είχε προστατεύσει. Κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει και στην περίπτωση τη δικιά μου. Και λέει, ναι, είναι δικά μου τα παιδιά. Έφυγαν οι άνθρωποι και εκεί μόλις έφυγαν, λέει, για πετε μου τώρα ποιοι είστε. Εγώ του είπα ότι είμαι από τα Τρίκαλα, είμαι εδώ μαθητής. Του είπαμε ότι κοιμόμαστε έξω γιατί αυτά τα λεφτά που θα πληρώναμε στο ενίκιο να τα έχουμε για τετράδια, για βιβλία το χειμώνα που θα πηγαίναμε στο σχολείο. Συγκινήθηκε σίγουρα. Κάποια στιγμή μας λέει, πεινάτε. Υπήρχε μια αξιοπρέπεια σε εκείνη την εποχή. Του λέει, ξεψυχισμένα βέβαια, του λέμε, δεν πεινάμε. Σαν να το λέγαμε, πεινάμε. Ποιος δεν πίναγε? Είναι πραγματικά εκείνη την εποχή που όλοι πεινάγανε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να συμφώναζε, έλα να φας και να έλεγες δεν θέλω. Έτσι. Μας έβαλε να φάμε και λέει με τη συμφωνία όμως ότι κάθε πρωί θα άρχισε να τρώτε. Φτώχεια που με κουρέλιασε. Μια φήμη ότι ο Τσάνης ήταν τσιγκούνης και κάποια στιγμή συζητώντας με τον Κυριαζή τον Γιάννη μου λέει, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω, μου λέει. Του λέω, γιατί να φύγεις? Πρέπει να πάω κάτω στον Τσάνη. Δεν γίνεται. Τι να πας στον Τσάνη, κάτω, λέω. Τι να κάνω, Παναγιώτη, μου λέει, από το 1950 λέει, με τροφοδοτεί με χρήματα. Από ποιον ζω εγώ? Κρύβεις
πρώτο καλοκαίρι το 69 είχα έρθει από την Αμερική για διακοπές εδώ, γιατί πήγε και σπούδασα εκεί πέρα. Και ξαφνικά λέει κάποιος, πάμε στον Τζιτσάνι. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Καλά, ζει ακόμα αυτός. Γιατί επειδή από μικρός άκουγα τα τραγούδια του, λέω το νόμισμα ότι θα ήταν 1000 ετών. Και τελικά πήγαμε και τον ακούσαμε. Μιλήσαμε, τι κάνω εγώ, κτλ. Από πού είσαι. Ήξερε εδώ ανθρώπους της Καλαμπάκας, όταν ήταν μικρός, ερχόταν εδώ. Ήξερε και τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρα μου τραγουδούσε, έπαιζε και βιολί. Κάνανε και κατάδεση, και ήξερε κι άλλος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα φαντάζομαι το τι ήμουν από εδώ. Το τι ήμουν Κυκλύπτης, τον επηρέασε πάρα πολύ. Από μικρός παρακολουθούσε τον πατέρα του που έφτιαξε στα ρούχια. Και είχε μεγάλη αδυναμία στους ανθρώπους που μπορούσαν και φτιάχνανε με τα χέρια τους πράγματα. Καθημερινός στην πόρτα σου θα σου χτυπώνανε οι εξής. Είμαι ζητιάνος και γι' αυτό μη με παραξηγήσεις. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι Τσάνης ήταν ένας πολύ ταπεινός, δυσανάλογα ταπεινός με τη μεγάλη αξία που είχε. Και δεν ξέρω αν έχει καταλάβει πόσο μεγάλη αξία έχει και ο ίδιος. Όταν ήμουν 12 χρονών, ανήμερα του Πάσχα, με ένα ποδήλατο, είχα τρακάρει με τον αδερφό του κουνιάδου του Τσιτσάνη, τον Τάκη τον Τουσίκα, με τον οποίο ήμασταν φιλαράκια. Φιλαράκια τώρα μας έπαιρνε με όλα τα πιτσιρίκια της γειτονιάς και πηγαίναμε βόλτα με το λεωφορείο τα βραδάκια και τραγουδούσαμε φυσικά τι άλλο το καιρό εκείνο, τα καβουράκια του Τσιτσάνη. Με αυτόν λοιπόν τότε τράκαρα με το αυτό ποδήλατο εγώ με το φορτηγό αυτός. Αποτέλεσμα ήταν φυσικά εγώ να πάθω μια διάσηση εγκεφάλου. Με πήγανε στην κλινική του κύριου Τριγώνη και εκεί μετά από λίγες ώρες ήρθε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Φυσικά ο θείος μου που ήταν και συμμαθητής του και ο πατέρας μου που τον λάτρευαν πετάχτηκαν απάνω και ξέχασαν εμένα που ήμουν στο κρεβάτι του πόνου και ασχολήθηκαν με τον Βασίλη τον Τσιτσάνη. Και ένα πρωί στην πόρτα σου θα με βέρει ο σκουπιδιάρης. Δεν θα σου ζητιανεύω πια. Εδώ είμαστε στο κάστρο των Τρικάλων. Εδώ το 1966 ήρθε και έπαιξε ο Τσιτσάνης. Το ξέρω αφιλότιμη. Θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Εγώ είχα γυρίσει από τα Τρίκαλα και δούλευα σε ένα μαγαζί που είχε και ηχητικά. Και ήταν να έρθω να τα βάλω εδώ για να τα εγκαταστήσω για να παίξω ο Τσιτσάνης. Όταν άκουσα ότι είναι ο Τσιτσάνης εδώ, ήρθα με μια χτυποκάρδη δηλαδή, στο τέτοιο, γιατί ήταν ο άνθρωπος που κάποια φορά μου έδωσε και έφαγα. Και πήγα το λέω, είμαι το παιδί, λέω, που πριν από χρόνια του έδωσες να φάει μια εβδομάδα. Για κάποια στιγμή έμενε αμίλητος, συγκινημένος και ξαφνικά μου λέει, έλα να σου συστήσω και την κυρία από εδώ, η οποία θα πει τα τραγούδια απόψε, είναι η κυρία Δούκησα. Σαν να το χάρηκε, σαν να της πει, του πήγε σε ένα παιχνίδι. Πώς πάμε σε ένα παιδάκι, ένα παιχνίδι. Και χάρηκε. Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ.
πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Σήμερα οι μεν άντρες ακροατέ έρχονται να, για τις 6 τραγουδίστριες να δουν. Οι δε γυναίκες ακροάτριες να σπαστούν τους τραγουδιστές γόητες. Όταν δε η χειρότερη πολέμιος του ρεμπέτικου, η Σοφία Σπανούδη, αλλά μια κατά τη γνώμη μου εκπληκτική γυναίκα από άψη ξυπνάδας και γνώσεων, αφού επί 20 χρόνια ας πούμε αρθρογραφεί κατά του ρεμπέτικου με φοβερούς χαρακτηρισμούς, το 51 πριν πεθάνει λίγο γράφει τον ύμνο ουσιαστικά για τα τραγούδια αυτά όταν την πάει ο Τσαρούγης στο Τιτσάνι. Να παρακαλέσουμε το μεγάλο μας Γιάννη Τσαρούγη να χορέψει ένα ζεμπέτικο. Έλα Γιάννη. Πιο πάνω από το μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού έμεινε και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και θέλω να πω το εξής, αυτό το σπίτι ακόμα υπάρχει. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένα μουσείο, θα πρέπει να γίνει ένα χτίριο που μέσα εκεί να υπάρχει όλο το αρχαιακό υλικό του. Με μία-δύο ηχογραφήσεις το χρόνο θα μπορεί να βγάζει τα εξωτάδια του και θα μπορεί να λειτουργήσει και να μπορεί ο καθένας που έχει μια όρεξη και θέλει να σπουδάσει και να κάνει έρευνα πάνω στο τραγούδι αυτό, να μπορεί να πάει εκεί πέρα να βρει οτιδήποτε υπάρχει και το Τσιτσάνι και το περιπέτειο του τραγούδι. Στον πόνο μου απάνω δυο ποτήρια παραπάνω, θα τα πιο γεμάτα να με θύσω μαυρομάτα. Περέα και Μοσχάτο θα τα κάνω άνω κάτω, να σε βρω μικρό μου δυο λόγια να σου πω. Περέα και Μοσχάτο θα τα κάνω άνω κάτω, να σε βρω μικρό μου δυο λόγια να σου πω. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 και πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του, στις 18 Ιανουαρίου του 1984. Τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του έπαιζε και τραγουδούσε στο κέντρο Χάραμα στην Κεσαριανή. Παραμονή Χριστουγέννων του 1983 αρρώστησε ξαφνικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Λονδίνου όπου πέθανε 24 μέρες αργότερα. Ένα παλιό ρολόι κι εγώ τους αναστέναγμους τους παίζω κομπολόι. Αντιλαλούνε τα βουνά. Είμαστε καταρχήν στην Κεσαριανή. Πίσω μας βλέπουμε την πύλη, τη μεγάλη πύλη που ήταν εδώ και πολλά χρόνια, και από εδώ έμπαινε μέσα στο πάρκο και από εκεί πήγαινε κατευθείαν στο κέντρο, το Χάραμα, που εκεί τραγουδούσε από το δεκαετία του 70, 69, ο Τσιτσάνης με τον Μπαρβαγιάννη, τον Παπαϊωάννη. Επάπιασα τα νέρια μου,
τώρα που σε χάνω θα είναι προτιμότερο για μένα να πεθάνω. Αντιλαλούνε τα βουνά. Εδώ είναι το σημείο που το 1944 εκτελέσανε 200 τόσους άτομα. Και ακριβώς πίσω μας είναι το χάραμα, το θελικό χάραμα. Κάτσε να ακούσεις μια παινιά. Βγες και ένα ποτηράκι. Κι αν δεν σε πέκτικο γλυκό, βρισκόμαστε στο Χάραμα. Ήταν μια μικρή ταβέρνα ενός ντόπιου από εδώ, από την Κυσταριανή. Ξαφνικά γύρω στη δεκαετία του 60, το μαγαζί αυτό το πήρε κάποιος Παπαλαζάρου. Ο Παπαλαζάρου είναι αυτός που ήταν παλιστής και ωραίος τύπος. Και το έκανε λίγο πιο μεγάλη ταβέρνα, έφερε και κάποια μπουζούκια. Μετά, με τον Παπαλαζάρου, ήρθε και ο Κείμενος ο Φαρατζής. Αυτοί οι δυο συγκεντρωθήκαν και έφεραν εδώ τον Παπα Ιωάννου, που παίζει καθαρό μπουζούκι. Μαζί με τον Παπα Ιωάννου, ο Φαρατζής έπεσε και τον Τζιτζάνι. Μη μας συμβεί το σοβαρό και τη σειρά σου κάνει. Εδώ καθόταν ο λογιστής που είχε τα εισιτήρια πέρα μέσα. Όταν από εδώ κατέβαινε ο Τσιτσάνης, όταν τελείωνε 3 ώρα, πληρωνόταν σε φάκελο. Έπαιρνε το φάκελο, ούτε καν το άνοιγε και έφευγε. Λοιπόν, τώρα προχωράμε μέσα, στα σκαλά τα κόκκινα όπως ήταν έτσι, 5 σκαλάκια. Δεν έχει αλλάξει πολύ κατάσταση. Δεν άλλαξε, από τότε. Δεν άλλαξε. Αλλά αν θέλετε περισσότερα, εδώ είναι και οι καινούργοι, τα παιδιά που ήταν από τότε γκαρσόν και τώρα είναι ιδιοκτήτες. Τσιτσάνης ήταν ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης και πολύ καλός άνθρωπος. Το 72, όταν απολύθηκα από φαντάρος, ήρθα εδώ και σε δουλειά από βοηθός. Δηλαδή, πιτσιρικάς ακόμα. Και έζησα μια ζωή με τον Τσιτσάνη, πολύ φανταστική και πολύ ωραία ζωή. Δηλαδή, σαν άνθρωπος ήταν ανεπανάληπτος. Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, αγαπούσε το κοινό, αγαπούσε τον κόσμο, αγαπούσε τους συνεργάτες του όλους. Και έχω να θυμάμαι όλο πολύ καλές στιγμές εδώ τη Σάνη. Κι αν γυρίζουμε ξενύχτιδες τα βράδια, κι αν ρομάντζες τραγουδάμε στα σκοτάδια, κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάν, σέρσε λαφάν. Ο Θησάρης καθόταν εδώ πάντα στη γωνία. Είχε τραπεζάκι, είχαμε και το κουτρί και παίζαμε και κουτόσφαιρο. Όταν δεν είχαμε έτσι πολλή δουλειά πριν αρχίσει το πρόγραμμα κλπ. Και εδώ είχαμε μια σόμπα πετρελαίου. Και καθόταν εδώ στη ΣΣΑ. Μετά πήγαινε μέσα στην κουζίνα, καθόταν στην κουζίνα. Εκεί έτρωγε το φαγάκι, το πολύ λιτό στο φαγητό και το κρασάκι. Ήταν το καμπά. Έπινε ρετσίνα καμπά, ήταν η εποχή. Και περνάγαμε πολύ ωραία. Αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια. Και στην ψάφα κακονύριδες ψοφάν, σέρσε λαφάν, σέρσε λαφάν. Είμαστε στο πάλκο. Από τη γωνία εκεί υπήρχε μια κουρτίνα. Βγαίνει ο Τσιτσάνης, την ώρα που παίζει το μπουζούκι την Κυριακή, χαιρετάει έτσι, κάθεται, παίρνει το μπουζούκι και αρχίζει και παίζει. Και τραγουδάει μέχρι τις 2, 3, 4 το πρωί. Τελευταίο τραγούδι για να δείξει ότι τελειώσαμε, ο Τσιτσάνης παίζει «Είμαστε αλάνια», που το τραγούδι αυτό το έχει γράψει και έχει σχέση με τους μουσικούς. Είμαστε αλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη πιάτσα και με την ντομάτα.
κουρκούλες στη δική μας ράτσα. Οι καφές, οι ταφές, πάντα έτσι είναι η ζωή. Τα γελάς, τα κλαις, βράδυ και πρωί. Εδώ καθόταν ότι σάνησαμε. Όταν ερχότανε, η πρώτη δουλειά ήταν να βγει εδώ, να πει καλησπέρα στο Μάγερα. Καθόταν εδώ, είχαμε ένα τραπεζάκι, αυτός ο πάγκος εδώ δεν υπήρχε. Και άναβε η στόφα, η κουζίνα εκεί. Και καθόταν εδώ και την έβρισκε να ακούει τη στόφα να δουλεύει και να πίνει το κρασάκι του. Εδώ έγραψε το Βαπόρα την Περσία το τραγούδι, δηλαδή μέσα σε ένα βράδυ, παιδιά. Πήρε το ποσούκι του, τρίκι τρίκι εδώ και βγήκε στο πάρκο έξω και δεν πήγε να σα πω ένα καινούργιο τραγούδι από εσά. Δηλαδή και, θυμάμαι, είχαν ανακοινώσει τηλεοράσει ότι πιάσαν το Βαπόρα την Περσία. Και αυτό έρχοντα εδώ. Έκανε το στίχο και το έπαιξε το ίδιο βράδυ. Το Βαπόρι απ' την Περσία, το Βαπόρι απ' την Περσία, το Βαπόρι απ' την Περσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Το 11 γεμάτο με κασίσι μυρωδάτο. Εδώ ο Τσιτσάνης είναι με τον μεγάλο ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν εδώ τακτικός θαμώνας και φίλος του Τσιτσάνη. Εδώ είναι η Μπέλο, ο μεγάλος Παπαϊωάννου, οι συνεργάτες. Εδώ έχουμε δηλαδή πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι βέβαια τώρα με τον καιρό οι φωτογραφίες δεν φαίνονται. Ερχόταν ο Νταλάρας, ο Πυθικότσης, ερχόταν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί έχει δώσει όλους τραγούδια και τον υπεραγαπούσαν όλοι. Βιλητή, βιλητή. Στη πλευρά δηλητήριο στη πλευρά είναι το δικό μου αίμα και όχι να με τσιμπήσει κι αυτή καλέ μου θα ψοφήσει και όχι να με τσιμπήσει. Τι καλέ μου τα ψοφίσει. Από εδώ έφυγε παραμονή Χριστουγέννων, δηλαδή που μας ανακοίνωσε παιδιά, έχω μια διαθυσία και να πάω στην Αγγλία για να κάνω μια ενηχείρηση. Βέβαια έφυγε αισιόδοξος με το σκοπό ότι θα πάλι στις γιορτές αρχικότητα να κάνουμε ρεβιγιόν. Αλλά δυστυχώς ο μεγάλος Τσιτσάνης μου δεν γύρισε ποτέ. Πήγε να κάνει ενηχείρηση και έπαθε ανακουπή στην ενηχείρηση και δεν το περιμέναμε ούτε εμείς, γιατί είχαμε κλείσει τα ρεζερβέ με τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη να δουλέψουμε. Και δυστυχώς μας ανακοινώσαν ότι πέθανε. Και από εκεί και πέρα στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, βέβαια όλοι. Για μια εβδομάδα το μαγαζί ήταν κλειστό. Όλοι, γιατί στεναχωρηθήκαμε προσωπικό, αφεντικά, όλος ο κόσμος γύρω από τον Τσιτσάνη. Βρισκόμαστε στο πρώτο νεκροταφείο και είμαστε μπροστά στον τάφο του Βασίλη Τσιτσάνη, όπου και στον ίδιο τάφο έχει ταθεί και η γυναίκα του, η Ζωή. Πέθανε ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων. Ήρθαν πολλοί συνάδελφοι τραγουδιστές, την ώρα που κατεβάζουν το φέρετρο υπήρχε το γκρουπ του Τσιτσάνη που ήταν στο χάραμα και τραγουδάγανε. Βάλανε μαζί του και ένα μπαγλαματάκι που το έβαλε ο φίλος του και συμπέτησε ο Χατζηδουλής. Την κηδεία το προσφώνησε ο τότε υπουργός εργασίας ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος και υπήρχαν πλήθος κόσμο. Δηλαδή στην κηδεία του υπήρχε εδώ πλημμύρα, χαμός γίνονται. Ο Τσιτσάνης ίσως να πήρε και την εκδίκηση
για όλους τους αδικοχαμένους του χώρου του ρεμπέτικου που για πολλούς δεν μάθαν ποτέ ούτε πού ούτε πότε πέθαναν. Και έτσι τιμήθηκε από όλο τον ελληνικό λαό με χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπους. Πάνω στο μνήμα θα δείτε έχει γράψανε τον πρώτο στίχο της Συνεφιασμένης Κυριακής. Συνεφιασμένη Κυριακή μοιάζει με την καρδιά μου που έχεις πάντα συννεφιά, Χριστέ και Παναγιά μου.